Κυρίες και κύριοι, πάμε στο πολύ σοβαρό θέμα που αποκάλυψε το μακελιό.gr και εδώ θέλω την άποψη των υποψήφιων δημάρχων και των υποψηφίων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιο θέμα? Το θέμα που αφορά το Δήμο Αθηναίων, το πολύ μεγάλο θέμα. Τι έχει προκύψει? Μιλάτε για τον παρίσματο. Όχι, όχι, όχι. Τι έχει προκύψει εκεί στο Δήμο Αθηναίων, ακούστε, για τις μεταδημοτεύσεις. Α, καλά. Μέχρι τις 14 Μαρτίου είχαν τη δυνατότητα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ψήφιζαν αλλού και έκαναν τα χαρτιά τους για να ψηφίσουν στο Δήμο Αθηναίων να προλάβουν τις προθεσμίες. Τις πρόλαβαν τις προθεσμίες. Σε όλους τους Δήμους. Τις πρόλαβαν τις προθεσμίες. Όμως στέλνονται απαντήσεις από το Δήμο Αθηναίων στις οποίες λένε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων στη μηχανοργάνωση του Δήμου Αθηναίων δεν έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε. Ρε Καμίνη, σε ποιον τα πουλάς αυτά? Έχεις μια δεξαμενή ψηφοφόρων, οι οποίοι αποτελούνται από γερόντια, σιγουράντζες. Έτσι αλλοιώνεται το. Βεβαίως, νοθεύεται. Αλλοιώνεται το τεχνικό αποτέλεσμα. Δεν μιλάει κανένας. Μα διαφεύγει του ελέγχου. Μα δεν μιλάει κανένας. Δεν περαστήκανε δηλαδή. Ο ψηφοφόρο. Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν τη μεταδημότευση. Αλλά δεν μπορούν να του ελέγξουν. Δεν έχουν καταδείξει. Θέλετε να δείτε το ρεπορτάζ? Θέλετε να δείτε το ρεπορτάζ? Έχουμε μηχανογραφικό, αλλά θα γίνουν εκλογές. Θέλετε να δείτε το ρεπορτάζ? Δείτε λοιπόν το ρεπορτάζ του κ. Αλέξη Τέζη. Περίεργες, αλλά και συνάμα πολύ σοβαρές καταγγελίες έχει δεχτεί τις τελευταίες μέρες το μακελιό.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο των καταγγελιών έχει πάρει στην κυριολεξία φωτιά. Καταγγελίες που κάνουν λόγο για δίθεν blackout στη μηχανογράφηση του Δήμου Αθηναίων. Έντονες είναι οι υποψίες για εκτεταμένη νοθεία. Ενημερώνει τον κόσμο ότι η μηχανογράφηση έχει πάθει blackout και χρησιμοποιώντας αυτό το πρόσχημα τους απαντούν ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν στο Δήμο της Αθήνας. Τι γίνεται, κύριε Καμίνη? Τι πάτε να κάνετε? Μήπως καμιά βρωμοδουλειά? Έχετε φακελώσει κόσμο και όποιοι δεν είναι δικοί σας τους κόβετε? Το θέμα έχει ως εξής. Ο Γιώργος Καμίνης έχει συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων και κινείται όπως κινήθηκε και στις προηγούμενες εκλογές. Βασίζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, στους συνταξιούχους, αλλά και στους οικονομικούς μετανάστες που τους έχει κάνει διευκολύνσεις, όπως συσίτια, ανανεώσεις αδειών παραμονής και άλλες οικονομικές παροχές. Κόβει λοιπόν ανθρώπους από την επαρχία που νόμιμα, όπως βλέπετε και στο έγγραφο, θέλουν να κάνουν μεταδημότευση και να ψηφίσουν στο Δήμο της Αθήνας, γιατί τρέμει ότι θα ανατραπεί η λίστα και δεν ξέρει τι θα του βγει. Ο μεγάλος του λοιπόν φόβος είναι η εισρωή από την επαρχία. Γι' αυτό και τους κόβει. Την ίδια ώρα, Μύδρους, κατά του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Εσωτερικών, εξαπολύει η Δημοτική Παράταξη Ανοιχτή Πόλη του ΣΥΡΙΖΑ που κατεβάζει το Γαβρίλη Σακελαρίδη στην Αθήνα. Καταγγέλουν πως με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων ενημέρωσε 794 εκλογείς που είχαν υποβάλει εγκαίρως αίτηση μεταδημότευσης κατά τη διάρκεια του πρώτου 15ήμερου του Μαρτίου ότι θα αναγκαστούν να ψηφίσουν για τις διπλές εκλογές του Μαΐου στους Δήμους που ήταν γεγραμμένοι στο παρελθόν λόγω σφάλματος. Αυτό λοιπόν, κύριε Καμίνη, δεν είναι νοθεία? Κυρίες και κύριοι, κατόπιν πιεστικού ρεπορτάζ από το μακελιό.gr που είναι ακόμα επάνω, ο κύριος Καμίνης αναγκάστηκε χθες, νομίζω ή σήμερα, να κάνει μια δήλωση, η οποία είναι βλακώδης. Κύριε Καμίνη, εσάς είχαμε συνήγορο του πολίτη για να υπερασπίζεστε και να προασπίζεστε τα δικαιώματα του Έλληνα ψηφοφόρου και του Έλληνα πολίτη. Η δήλωσή του είναι η εξής. 780 είναι μόνον. Δεν προλάβαμε να τους εξυπηρετήσουμε. Για ποιο λόγο, κύριε? Ένας να είναι. Ορίστε, σας ακούω, εσείς που είστε υποψήφιοι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ή δεν είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό? Ή εγώ το βλέπω? Ορίστε, κυρία Παπαγγελία. Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο? Ένα άτομο να είναι και του στερεί το δικαίωμα. Εδώ κάποτε στο Καλάμι. Αυτό έγινε μόνο στο Δήμο Αθηναίων. Δεν είναι ένα σκάνδαλο. Παρακαλώ, ένα σκάνδαλο. Εδώ μιλάμε για απόπειρα νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος. Είναι αρχείο. Το σύστημα χάλασε μόνο στο Δήμο Αθηναίων τη Μηχανογνώμη. Να ρωτήσω τον κύριο Ανδρεόπουλο, ο οποίο είναι στο Δήμο Χαλανδρίου. Μεταδημοτεύσει σα ζήτησαν εκεί, κύριε Ανδρεόπουλε? Εκεί γίνανε οι μεταδημοτεύσεις. Εκεί δεν είχατε πρόβλημα στην μηχανοργάνωση? Εκεί δεν είχαμε πρόβλημα, αλλά εμείς είχαμε άλλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα είχατε? Για παράδειγμα, 5 μέρες πριν την εκλογική διαδικασία, ναι, έρχεται ο κύριος νυν δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος. Κύριος Κουράς. Και παίρνει απόφαση για προσλήψεις. Κατά παράβαση. Εποχικές. Κατά παράβαση της εκλογικής διαδικασίας. Όπως από ό,τι διαπίστωσα, επειδή μιλήσατε πριν για νομιμότητα, όλοι οι μεγάλοι συνδυασμοί κάνουν συστηματικές παραβιάσεις απέναντι στον εκλογικό νόμο. Για παράδειγμα, η κυρία Δούρου έχει αφισοκολλήσει όλη την Αθήνα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Ναι, η αριστερά. Και μετά μιλάμε για σεβασμό. Αυτή.
δούμε τους Έλληνες πολίτες. Για να σα πω για καλαδεξιούς υποψήφιους τώρα που τα έχουν μαυρίσει όλα. Άρα συστηματικά όλοι καταστρατηγούν και το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Και εμείς το ανεχόμαστε. Κύριε Παπασφιλίου, στα Βρυλίσια γνωρίζετε αν έγιναν μεταδημοτεύσεις. Δηλαδή εγώ ήμουνα στο Μεσολόγγι. Έκανα τα χαρτιά μου μέσα στο χρονικό διάστημα και θέλω να ψηφίσω στην Αθήνα. Γιατί μου απαγορεύεις, ρε βλαχοδήμαρχε, λαθροδήμαρχε, λαθροκαμίνη, μου απαγορεύεις. Μα πώς θα τον αποκαλέσω. Γιατί είναι σιγουράτσα ο τύπος. Το πρόβλημα ξέρετε. Γι' αυτό οι δημοσκοπήσεις τον βγάζουν ψηλά. Δεν ψηφίσει ο άνθρωπος πουθενά. Διότι οι εταιρείες οι μαϊμουδίστικες παίρνουν τη δεξαμενή των ψηφοφόρων που τους έχει σίγουρους εκλογικούς καταλόγους ότι θα τον ψηφίσουν. Κύριε Ανδρεοπουλέ, είμαστε κι εμείς παλιές καραβάνες ρεπορτάζ. Και ξέρουμε και πολύ καλά ότι και ο δημότης του δικαιώματος να ψηφίσει, διότι δεν θα ψηφίσει ούτε πριν. Κυρία, στην ενετηρά του, ούτε εδώ. Κυρία Ευσταθία Βαΐτση, και θα δώσω το λόγο μετά στο Γιάννη, γιατί και ο Γιάννης είναι παλιά καραβάνα σε αυτά. Είναι η πρώτη καταγγέλωση, να την ακούσουμε. Καλησπέρα κύριε Βαΐτση. Ένα λεπτό Γιάννη, μου. Έχεις χάσει την επαφή, βλέπω. Από το γραφείο σου, το δρύνο, το πλούσιο, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τους μικροαστούς, Γιάννη. Γιάννη, κυρία Σταθία, σε παρακαλώ τώρα, άλλο κολονάκι, άλλο κυψέλι, Γιάννη. Εδώ είναι γκίζι όμως, είναι γκίζι. Με ακούτε. Ορίστε κυρία Βάιτση. Πριν από δύο μήνες έκανα αίτηση μεταδημότευσης στην Αθήνα από Βόλο. Ο Βόλος μου είπε ότι εστάλησαν όλα τα χαρτιά τα πάντα και μου είπαν ότι λόγω τεχνικού προβλήματος δεν κατέστη δυστυχώς την αντιεγγραφή σας στους εκλογικούς καταλόγους και με παραπέμπουν να πάω στο Βόλο να ξαναψηφίσω. Στο Βόλο. Δεν ρωτάω αν έχω τρία παιδιά άνεργα, αν μπορώ να πάω στο Βόλο να ψηφίσω. Γιατί θα σας δεχτεί ο Βόλος. Κυρία Βαΐτση, πού πάει το μυαλό σας, Πού πάει το μυαλό μου. Που αλλού πάει το μυαλό μου. Ότι δεν θέλω να ψηφίσω εδώ, γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω καμίνη. Γιατί δεν γνωρίζουν τι θα ψηφίσετε. Είμαι του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψηφίσετε λοιπόν τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σακελαρίδη. Βέβαια. Ο κύριος Καμίνης έχει έναν πολύ καλό κρατικό μηχανισμό, αλλά εμείς μέχρι την Κυριακή των εκλογών θα τους ξεβρακώσουμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα πάρουμε τους εκλογικούς καταλόγους στα χέρια μας. Να τους πούμε χαιρετίσματα. Και με τα πόδια ακόμα. Την Κυριακή να ξέρετε ότι θα λειτουργούν όλα πάντως. Είναι ή δεν είναι αυτό απόπειρα νόθευσης και αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Και γιατί δεν υπήρξε μια εισαγγελική παρέμβαση, βρε αδερφέ. Εκεί θέλω τη δικαιοσύνη. Εκεί τη θέλω στον πολίτη μαζί μου, για το συμφέρον μου, το δίκιο μου. Η κυρία Βαΐτση έχει δίκιο. Πώς θα πάει στο Βόλο. Καταρχήν, για να πάει στο Βόλο η γυναίκα θέλει γύρω στα 40 ευρώ βενζίνη. Άμα βάλεις και τα 15 ευρώ που μας παίρνουν κεφαλικό χώρο από τα διόδια του Μπόμπολα, παραπάμε. Φτάνουμε στα 55. Και 55 να γυρίσεις 110. Δεν κατάλαβα. Τι είναι η γυναίκα. Αρχόντισα. Και δύο παιδιά άνεργα. Δεν καταλαβαίνω. Και δύο παιδιά άνεργα. Άρα λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει νόθευση απόπειρα αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Και όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο, κύριε Χίου, μου επιτρέπετε εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν δύο και τρεις ταυτότητες. Ο καθένας. Και πηγαίνει και ψηφίζει δύο και τρεις φορές. Αν μπορώ να προσθέσω εδώ, Στέφανε. Ορίστε, εγώ κύριε Χιό. Το μείζον ζήτημα είναι και σε αυτά που δήλωσε ο κύριος Καμίνης και είπε έναν αριθμό 780. Λέει. Θα θυμίσω έτσι με τη. Όσα μπορώ να θυμηθώ, δύο παραδείγματα. Στο Χαλάνδρη, κύριε Ανδρεόπουλε, πριν μερικά χρόνια είχε παιχθεί η δημαρχία σε 3, 4, 5, 10 ψήφους. Για μία ψήφο. Για μία ψήφο. Ήταν στην Κεσαριανή, στις προηγούμενες εκλογές, παίχτηκε νομίζω για 7, 12 ψήφους, κάπου εκεί. Άρα λοιπόν, οι 750 είναι ένα τεράστιο ποσοστό όταν εξετάζουμε και λάβουμε υπόψη μας ότι σε κάποιους δήμους όλα αυτά τα χρόνια έχει παιχθεί για 1, 2, 5, 10 ψήφους. Άρα λοιπόν είναι βλακώδης η απάντηση πράγματι που έδωσε λοιπόν, ο κύριος Καμίνης, αλλά τι περιμένεις από ένα δήμαρχο που διέλυσε όλη την Αθήνα και τους πολίτες του δήμου του και τολμάει και αυτή τη στιγμή αυτός ο κατάπτυστος δήμαρχος να απαιτεί, να αξιώνει την ψήφο του, των Αθηναίων Δημοτών. Κύριε Βαΐτση, ευχαριστούμε θερμώς για την παρέμβαση. Ένα αξιόλογος και πόλυμος δικηγόρος μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει είναι δρομολόγηση. Έσκλαδη. Μιλάει ο άνθρωπος, κύριε Αθηναίου. Δεν ακούστηκε, σε παρακαλώ. Επανέλαβε, Γιάννη.
έστειλαν όχι με ταχυδρομείο, αλλά με υπαλλήλους του Δήμου σε 500 χρυσαυγίτες επιστολές ότι δεν έγινε δεκτή η μεταδημότευσή τους. Πολλοί από αυτούς είναι υποψήφοι και δεν θα ψηφίσουν ούτε τους εαυτούς τους. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πού έγινε αυτό, Γιάννη? Εδώ, στην Αθήνα. Άρα γίνανε 1500. Μάλιστα. 500 είναι αυτοί. Θέλω να ακούσω και άλλους φίλους τηλεθεατές απόψε, μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θέλω να περάσουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, που σας είπα νωρίτερα. Ορίστε. Με το θέμα που αφορά το κατηγορητήριο για το κινητό σας, νομίζω ότι οδύρεται. Δεν οδύρεται το κινητό σας? Τίποτα. Δεν οδύρεται, ναι, γιατί κάποιες παρεμβολές, ίσως από την Κατεχάκη, Καλαματιανή, Φάρα, του Σαμαρά, αυτοί οι βλάκες εκεί που υπάρχουν, έτσι, οι χασοδίκες, οι κόπανοι αυτοί, οι κυπατζίδες, οι οποίοι στείλανε τις σφαίρες στο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στείλανε τις σφαίρες, λέει, και είπαν ότι σε έστειλε, λέει, η Μαύρη Αυγή. Για να τιμωρήσει, λέει, γιατί καλά δεν τρέπεστε λιγάκι, κύριε Μπουνταλάδες, Μπουνταλάδες. Είσαστε η χειρότερη κρατική υπηρεσία πληροφοριών του κόσμου. Έχετε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Σε λίγο θα μπουν οι Τούρκοι μέσα και θα μας πάνε και τα σόβρακα. Και εσείς καθόσαστε και στέλνετε σφαίρες στην Κουτζαμάνη για να ενεχοποιήσετε τη Χρυσή Αυγή. Κουτορνήθια. Ακόμα και οι ουτακουστές σας έχουν πουλήσει και δίνουν τις πληροφορίες στους εχθρούς. Βλάκες.